Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Στον απόϊχο της συνεδρίας του Εθνικού Συμβουλίου, κατά την οποία συζητήθηκαν οι εξελίξεις στο Κυπριακό, μετά και τις επαφές του Προέδρου στη Νέα Υόρκη, χαμενές δηλώσεις από πλευράς του Τούρκου Προέδρου, Ταγκίπ Ερντογάν. Η Τουρκία δεν θα απεμπολίσει ποτέ τα δικαιώματά της στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο, είπε στην Άγκυρα, σε συγκέντρωση των στελεχών του κόμματός του. Είχαμε αντίδραση της Κομισιόν και συγκεκριμένα δήλωση του επικεφαλής εκπροσώπου της Μαργαρίτη Σχοινά. Το ρεπορτάζ θα μας δώσει ο πολιτικός μας συντάκτης Μάριος Παπαηλία. Μάριε, καλό σου απόγευμα. Καλησπέρα. Να τα πάρουμε τη σειρά και να πούμε ότι κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου υπήρξε μια αποκάλυψη και επιβεβαιώθηκε αυτή η αποκάλυψη ότι ο πρόεδρος Αναστασιάδης στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών είχε συνάντηση με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών ανέφερε στον πρόεδρο Αναστασιάδη τρία πράγματα. Πρώτο, ότι η Τουρκία θεωρεί ότι η παρούσα διαδικασία δεν οδηγεί σε διέξοδο αλλά σε αδιέξοδο το Κυπριακό. Το δεύτερο σημείο είναι ότι η Τουρκία ίσως ψάξει άλλες λύσεις εκτός των παραμέτρων των Ηνωμένων Εθνών. Ενώ το τρίτο σημείο, Νατάσα, που τέθηκε είναι το γεγονός ότι η Τουρκία σκέφτεται και τη λύση συνομοσπονδίας. Mm-hmm. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι ο πρόεδρος Αναστασιάδης είχε επαναλάβει τις πάγιες θέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας ότι δεν ψάχνουμε λύσεις εκτός των παραμέτρων των Ηνωμένων Εθνών. Παραμένουμε δεσμευμένοι στη λύση της ζωνικής αντικοινωνικής ομοσπονδίας. Ωστόσο, εντός της συνεδρίασης του Εθνικού Συμβουλίου τέθηκε το ερώτημα κατά πόσο μπορούν να συζητηθούν κάποια άλλα ζητήματα, όπως αποκέντρωση της κεντρικής κυβέρνησης, να δοθούν δηλαδή περισσότερες εξουσίες στα συνιστώντα κρατήδια, ώστε να αντιμετωπιστεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό το θέμα της αποτελεσματικής συμμετοχής των Τουρκοκυπρίων στη νέα κεντρική κυβέρνηση. Μέχρι εδώ ήταν, δεν υπήρξε οποιαδήποτε άλλη συζήτηση, γιατί ακούστηκαν πολλά περί χαλαρής ομοσπονδίας και όχι μόνο. Νατάσα, οι πληροφορίες δικές μας ότι αναφέρουν ότι περιορίστηκε αυτή η συζήτηση σε αυτό και μόνο, κατά πόσο μπορούν να δοθούν περισσότερες εξουσίες στα συνιστώντα κρατήδια για να γίνει αποκέντρωση της κεντρικής κυβέρνησης. Και είχαμε τις δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου. Μέσα σε όλα αυτά. Επανήλθε ο Ταγκίπ Ερντογάν. Μέσα σε όλα αυτά, λοιπόν, ο Ταγκίπ Ερντογάν επανήλθε προκλητικός και πάλι. Λέγοντας πως η Τουρκία δεν πρόκειται να απεμπολίσει ποτέ τα δικαιώματα της σε Αιγαίο και Μεσόγειο, μιλούσε σε στελέχη του κόμματός του και, όπως είπε χαρακτηριστικά, το νομικό δίκαιο αποτελεί επιλογή του ιδιοκτήτη του. Εδώ, à la carte, ο Ταγκίπ Ερντογάν χρησιμοποιεί το νομικό δίκαιο, ένα νομικό δίκαιο το οποίο ο ίδιος ποτέ δεν σεβάστηκε και μάλιστα επιχείρησε να δικαιολογήσει και τις στάσεις της Τουρκίας έναντι των διαφόρων χωρών στην περιοχή, θεωρώντας πως αυτό που πράττει είναι υποχρέωσή της. Φυσικά, ήρθε η απάντηση από τον επικεφαλής εκπρόσωπο της Κομισιόν, τον Μαργαρίτη Σχοινά, ο οποίος έδωσε άμεση απάντηση και υπενθύμησε στην Άγκυρα ότι υπενθύμησε τις υποχρεώσεις της και το γεγονός ότι υπάρχουν συμπεράσματα του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, το οποίο υποστηρίζει το δικαίωμα της Κυπριακής Δημοκρατίας για εκμετάλλευση των φυσικών της πόρων, Νατάσα. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Εμείς να δούμε την δήλωση του κυρίου Σχοινά. Obviously refer you to the European Council conclusions of March 2018, where there is specifically the European Council called on Turkey to cease these actions and respect the sovereign rights of Cyprus to explore and exploit its natural resources in accordance with EU and international law. This is what our heads of state or government have said at the time, and I still remember President Tusk himself in the press conference making these points very clearly. Αυτά, κυρίες και κύριοι, μέχρι αυτή την ώρα.